Ευρισκόμεθα με τη χάρη του Θεού στο τελευταίο μέρος του πρώτου μέρους του όλου μέρους. Τι θέλω να πω δηλαδή. Αυτή τη μεγάλη περίοδο, όλο αυτό το μέρος που λέγεται Τριώδιο, το χωρίσαμε σε τρία μέρη, αν ενθυμίστε. Τελώνου Φαρισαίου μέχρι Τυρινής. Να το πρώτο μέρος, το τελευταίο μέρος του πρώτου μέρους, του όλου μέρους. Καταλάβατε. Το δεύτερο μέρος αρχίζει από την καθαρά Δευτέρα. Σήμερα 8. Και τελειώνει του Λαζάρου που μπαίνουμε στο τρίτο μέρος τότε. Γι' αυτό είπα ότι είμαι στο τέλος του πρώτου μέρους, του όλου μέρους. Μέχρι σήμερα το πρώτο μέρος μας κήρυξε διά της παραβολής του τελώνου και Φαρισαίου. Στο δεύτερο, την άλλη Κυριακή, διά της παραβολής του ασώτου Υιού. Χθες, διά της κρίσεως. Και η χθεσινή ημέρα ήταν συνυφασμένη και με την αποκρέω. Κάμαμε χθες αποκρές, όσοι κάμαμε. Γιατί ορισμένοι δεν τις ξέρουν τις αποκρές. Δεν υπάρχουν οι αποκρές τα κατάστοιχά τους. Είναι πολλοί άνθρωποι τέτοιοι και θρησκευόμενοι. Είναι μεγάλο τόλμημα, τολμώ να πω, τους ανθρώπους που νομοθετούν και φτιάνουν θρησκεία δικιά τους. Θράσος μεγάλο. Το δεν μπορώ να νηστέψω έχει κάποια δικαιολογία, έχει κάποιο έρισμα. Δεν έμθα από τη μάνα μου, ρε παιδί. Έζησα, δεν ξέρω πώς έζησα, μακριά και λοιπά. Δεν μου τέθη θέμα ποτέ το θέμα της νηστείας. Δεν το μπορώ, μου φαίνεται βουνό να το κάνω. Αλλά από τη στιγμή όμως που λέει ο άνθρωπος ότι η νηστεία δεν είναι τίποτα και τη φτιάξαν οι παπάδες για... και αυτοί τα τρώνε κρυφά και μας βάζουν εμάς και νηστεύουμε και κάτι τέτοια, το πράγμα αλλάσει. Αλλάσει το πράγμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Όπως είπαμε σε κάποια άλλη στροφή, είναι σύνθετος η λέξη. Αποχωρισμός του κρέατος. Από το κρέας. Φύγησε, φεύγω για λίγο. Τότε με το καλό θα ξανασυναντηθούμε τη νύχτα της Αναστάσεως. Αν θα υπάρχουμε εδώ, θα ξανασυναντηθούμε. Μέχρι τότε, χαίρε. Ορισμένοι όμως, πέρα βρέχει. Ας την και αφωνάζει η Εκκλησία. Ας το Χριστό και ας λέγει, τους Αποστόλους και ας διδάσκουνε, τους κηρύκας και ας ομιλούνε. Δουλειά τους. Όχι, επαναλαμβάνω, μην το κάνετε αυτό. Θα το βρείτε μπροστά σας. Και όχι είναι εκείνη τη ημέρα, και τούτη τη ημέρα θα το βρείτε μπροστά. Και εδώ θα την πληρώσουμε. Διότι θα έρθει η εποχή που θα τα βλέπουμε, θα μπορούμε να φάμε το καταπέτασμα και δεν θα κάνει να φάμε τίποτα. Θα τιμωρηθούμε εδώ. Ίσως να σας κάνει έτσι παράξενο αυτό που σας μιλώ με αυτή την έννοια. Έχω δικά μου, ατμικά δικά μου. Είναι δίκαιος ο Θεός και τιμωρεί παραδειγματικά εδώ. Δηλαδή παιδεύει εδώ, είναι μετάνοια, σώζεται η ψυχή. Αλλά η κοιλιά αυτή βασανίζεται, τα βλέπει και τα λιγουρίζει και δεν κάνει φάση. Έρχεται κάτι στο νου μου και σας το λέγω επάνω σε αυτό. Είναι πολλά χρόνια, 20 χρόνια περίπου τώρα, και ήμουνα μια Κυριακή εκκλησιασμένος στο Πατέρα Άγγελο των Σχορεμένων, στην Ακαδημίας. Εκεί ένας φίλος μου δίπλα είχε το σπίτι του και μου λέει, Δημητρό, θα πάμε από το σπίτι. Εγώ υποπτεύτηκα, το θα πάμε από το σπίτι σκόει νερό. Ας πάμε από το σπίτι. Μόλις μπήκαμε μέσα και ανεβήκαμε, φώναξε τη γυναίκα του, δεν θέλω να σου πω το όνομα για τα γνωρίζετε, Κατίνα η παραδείγματι, ξέρεις εσύ. Τι ξέρει, του λέω, η Κατίνα, ρε. Δεν λέω ούτε αυτό το λέω. Τι ξέρει η Κατίνα, δεν είναι να το μάθω κι εγώ. Εσύ κάθισε, είσαι μουσαφίρης.
Πρόσεξε, μουσαφίρις μπορεί να είμαι, του λέω. Αλλά θα μου πει τι θα φέρει. Εγώ δεν θέλω τίποτα, ένα δάκτυλο νερό. Εδώ που ήρθες, μπάση περίπτωση, σε λίγο έρχονται δυο σαγανάκια με σηκωτάκια και με αυγά. Ήταν η Κυριακή των νηστιών. Είχαμε μπει στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Σχόλεσέ με, του λέω, εγώ δεν πρόκειται ούτε να τα απλώσω, να τα αγγίξω καθόλου. Μα με προσβάλλεις. Καλύτερα να προσβάλλω σένα παρά να προσβληθώ εγώ εναντί εκείνου. Είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Σώπαρε, μου λέει, και εγώ θρησκεύω, μου λέει, και έχω ευλογία από το πνευματικό. Γιατί σε άρεσε? Όχι, μου λέει, χτύπα ξύλο, μου λέει, είμαι σίδερο. Άμα είσαι σίδερο, να μην φας. Να μην φας. Εγώ, μου λέει, θα φάω. Και κάθισε και έφαγε. Εγώ δεν έφαγα τίποτα. Έφαγα ένα μήλο, ξέρω εγώ τι έφαγα, ένα πορτοκάλι, τι έφαγα. Του είπα το εξής. Πρόσεξε, του λέω, Γιώργο, παραδείγματι, ότι αυτό που κάνεις είναι ασέβεια και θα τιμωρηθείς. Είχε τότε, 20 έτη, 330.000 ενίκια μόνο το μήνα. Τότε, προ 20 ετών. Του λέω, πρόσεξε, μήπως έρθει η εποχή που αρρωστήσεις, και δεν αρρωστήσεις μόνο μεριά, αρρωστήσεις κατά τέτοια έννοια που το ένα θα θέλει να τρως κολοκύθια και το άλλο θα θέλει να τρως κρέας και δεν μπορεί να φας τίποτα. Σώπαρε, μου λέει, χτύπα ξύλο, μου λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, μου λέει, αυτά είναι αστεία, μου λέει, είναι κακούργος, μου λέει, ο Θεός, είναι αγάπη ο Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθίσαμε λίγα λεπτά, έφυγα. Μέσα στη βδομάδα, αγαπητή μου, ισθένησε και είναι άρρωστος μέχρι τη σήμερα. Και μαθαίνω ότι φθήνει, λιώνει στα τελευταία του. Λοιπόν, και παθαίνει, δεν ξέρω πόσο λεύκομα, δεν ξέρω τι άλλες αρρώστιες, που έπρεπε να τρώει κολοκύθια μόνο. Και παθαίνει και ζάχαρο, που έπρεπε να τρώει κρέας μόνο. Και και μου είπε κάποτε, βρε Ρουφιάνε, με είπε. Βρε Ρουφιάνε, μου λέει, μου συνήθισε, τι ήσουνα, μου λέει, κακούργος ήσουνα, μα άνοιξος όμως. Εγώ του λέω, άνοιξος όμως. Εγώ απλώς σου είπα ότι τι μπορεί να γίνει. Τώρα ο Θεός το εφήρμοσε, δεν τον διέταξα εγώ, λέω. Εγώ πικράν πήρα από τον εαυτό μου. Δεν επιτρέπεται, λέω, σε χριστιανό άνθρωπο, εφόσον πας στην εκκλησία και σκόνησα, τι να του πει, δεν τα έκαμε καλά ο Θεός. Δεν τα έχει κάνει καλά η εκκλησία. Δεν τα έχουν καλά κάνει οι πατέρες. Που λέμε διευκόνι των Αγίων. Άμα δεν τα έχουν κάνει καλά. Μα γιατί πας εκεί πέρα, τους κοροϊδεύεις έτσι κατάφατα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Και είναι μέχρι σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτός. Είναι πολλοί. Είναι πολλοί που τα βλέπουν από μακριά. Και τιμωρούνται μέχρι τη σήμερα. Έχει μια ωραία γνώμη επάνω σε αυτά ο Θείος Χρυσόστομος. Λέγει, πρόσεξε, λέγει, μη εκδιώξεις τις τραπέζι σου άτιμον την νηστεία, άτιμον. Δηλαδή δεν της δώσεις τιμή. Πέρασε, κύρα νηστεία. Κάθεσαι να την τιμήσεις το τραπέζι στην νηστεία. Και τη διώξεις άτιμο, να πεις, από εδώ, είσαι για τους φτωχούς, είσαι για αυτούς που δεν ξέρουν, εδώ δεν έχει θέση η νηστεία. Μήπως, λέγει, φύγει και πάει και σε καταγγείλει στον νομοθέτη, στο Χριστό δηλαδή, που ενομοθέτησε την νηστεία, και σε καταγγείλει στον νομοθέτη και επιφέρηση επισή ένδια σου τα πάρει και δεν έχεις να πάρεις ούτε λιές και θα νηστεύσεις με το ζόρι, ή σου επιφέρει ασθένεια και τα βλέπεις από μακριά. Αλλά είμαστε εγωιστές, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Είναι άνθρωποι που μόνο με ένα κουπάκι γάλα ζουν και όλα τα άλλα δεν μπορούν να τα πιάσουν στο σώμα. Είναι άνθρωποι που ζουν με ένα γιαουρτάκι και δεν κάνουν φάνε τίποτα άλλο και μπορούν να φάνε όλη τη γη να φάνε και δεν μπορούν να φάνε. Αν καθίσουν να φιλοσοφήσουν, θα βρούνε ότι τιμωρούνται εμέσως και εκπαιδεύονται να προσέξουν. Και εδώ θα τιμωρηθεί λοιπόν ο άνθρωπος. Και αυτοί οι οποίοι δήθεν θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους εδώ κλπ. Και αυτοί θα τη χάσουν. Θα χάσουν την άλλη μόνιμα, αλλά και την προσωρινότητα. Δεν την κρατάνε στα χέρια τους. Αλλά δεν φιλοσοφούμε δυστυχώς όσο πρέπει. Και έτσι σου λέει, τι πάει να πει απόκριο. Έχουμε τελευταίες απόκριο. Και ξέρεις, θα γίνει τελευταίες απόκριο. Πού είναι γραμμένες, ρε παιδί μου, οι τελευταίες απόκριο? Πόσο απόκριο είναι, από το κρέας, έχω. Πού πρώτη απόκριο και τελευταία απόκριο?
Αυτή είναι τυροφάγου, έτσι λέει η εκκλησία. Έχει λευκή νηστεία, γάλα, βουτυροτυρί, αυγά κλπ. Λευκή νηστεία. Εσύ για ποιο λόγο, πώς τολμάς και νοποθετείς μόνος σου? Βρες ένα καλό ψάρι και φάει αυτές τις μέρες, εφόσον έχει και ψάρι. Γιατί πας κόντρα? Και εντούτοις δεν το φιλοσοφεί ο άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο οι μεγάλοι, είναι και οι μικροί οι άλλοι. Είναι η μάνα, δεν τον νηστεύει το παιδί? Αν σου πει ο γιατρός θα τον νηστέψει? Τώρα το λέει Χριστός, άστον, δεν ξέρω Χριστός. Με το παιδί έχει ανάγκη, πρέπει να φάει το αυγό του, πρέπει να φάει το βουτυρό του, πρέπει να φάει αυτό κλπ. Σοβαρά, έχει ανάγκη το παιδί, ε? Και όταν σου κρυώσει και βγάζει φλέμα, φλέματα κλπ. Ζεστά να του δώσει να βγάλει. Ποιος τα βάλε εδώ πέρα μέσα? Ξέρεις που τα βάλε εσύ με αυτά τα λιπαρά που του δίδεις και τα άλλα που του δίδεις, το ξέρεις? Τι θα σου πει ο γιατρός όταν θα πας το παιδί αυτό? Νηστεία θα σου πει. Κάμπ την προκαταβολικό να μην σου αρρωστήσει το παιδί. Και το μαθαίνεις ταυτόχρονα και το εκπαιδεύεις ταυτόχρονα και είναι χαριτωμένο από τον Θεό. Πολλά παιδάκια που νηστεύουν μέσα στο πλαίσιο του δυνατού, όμορφα, σοβαρά, χωρίς να επιφέρουμε ασθένεια, κιλά παίρνουν μέσα στην νηστεία. Κιλά παίρνουν μέσα στην νηστεία. Αλλά πρέπει να είναι ευσεβής η μάνα, να το ζει η μάνα αυτό το πράγμα και να του κάνει τη διάκριση του παιδιού του, ώστε η ευλογία να είναι στο σπίτι. Γιατί εν αυτή περίπτωση, αν ήταν έτσι η νηστεία, η Τετάρτη, η Παρασκευή, αυτά τα ωραία που έχει η Εκκλησία μας, εάν δεν ήσαν σωστά, γιατί εν αυτή περίπτωση ο Άγιος Νικόλαος δεν έπιανε το στήθος της μάνας του να φάει Τετάρτη και Παρασκευή γάλα? Και έχει εκείνο το ωραίο το παρεό, εγκρατείας διδάσκαλος. Γιατί ο Άγιος Σεραφείμ ο Δομβούς Τετάρτη και Παρασκευή δεν έπιανε το στήθος της μάνας του να φάει γάλα? Ή μόνο όταν έπεφτε ο ήλιος? Γιατί? Που άλλαζε η ημέρα με τον εσπερινό τον πνευματικό. Γιατί? Είναι αστεία, είναι ψέματα αυτά? Για αυτές τις περιπτώσεις δεν πιστεύουμε, να τα σβήσουμε. Ούτε κεριά, ούτε λιβάνια, ούτε εκκλησία, ούτε παπάδες, τίποτα να πούμε, δεν είμαστε τίποτα, δεν πιστεύουμε τίποτα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά όταν λες ότι είσαι χριστιανός, πας αύριο να κρατήσεις λαμπάδα και να πεις Χριστός ανέστη και δέχεσαι χρόνια πολλά και λοιπά και του χρόνου και τα διάφορα και τα μούτια σου, από εκεί πέρα πράγμα αλλάζει. Ας τα προσέξουμε λοιπόν, ίσως για πρώτη φορά ακούτε σε αυτό το στυλ. Δεν είναι, είναι εκπαίδευσης, πνευματική και σωματική και τα δύο χρειάζονται. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα τεστ ούτως υπήν. Πρώτα πρώτα παραδέχεται τη σάρκα, παραδέχεται τη φύση και η Εκκλησία λέει Κύριε, σε 10 μέρες από χθες βράδυ μέχρι την άλλη Δευτέρα πρέπει να μπείτε σε μια αυστηρά νηστεία. Δεν μπορώ λοιπόν από εκεί πάνω από τα μεσούρανα που βρίσκεσαι του κρέατος και των πάντων να που τρως να σε προσγειώσω στην αλάδια ή φασολάδα. Θα πέσεις από τα σύννεφα που λέμε. Θα σου αφαιρέσω λοιπόν το κρέας, θα σε αφήσω με τα αλαφρά φαγητά κατά αυτάς, με το ψάρι που είναι ελαφρότερο, με τα γαλακτερά, τα άλλα και λοιπόν ελαφρότερα, να προσγειωθεί ομαλός η σάρξ σου, η κοιλία σου, η επιθυμία σου στην νηστεία. Όμορφο πράγμα. Όπως και σύν το χρόνο δίδουμε σε έναν αδύνατον ασθενή οργανισμό να φάει, δεν το φορτώνουμε αμέσως γιατί θα κρεπάρει, έτσι και τον προσγειώνει ταυτόχρονα. Είναι λοιπόν και από επιστημονικής πλευράς το θέμα πολύ καλοβαλμένο, να βγάλει το ένα από τη μέση, να αφαιρέσει το κρέας, το δυνατό και τα τι αυτά και να αφήσει τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ένα μέρος του πράγματος. Υπάρχει όμως και κάτι τι άλλο που δι' αυτού του τρόπου υπενθυμίζει. Χθες είχαμε κρίση. Την ερχομένη Κυριακή τι έχουμε, ξέρετε? Αποκρές, τελευταίες απόκρεο, ξεφάντωμα, μπουρμπούλια και μασχαρέτες. Τελευταία, προχθές, η άλλη Κυριακή, τελευταία Κυριακή αυτής της περίοδου της πρώτης, του πρώτου μέρους, είναι η πιο θλιβερά ημέρα του κόσμου. Αποκαταβολής κόσμου. Η πιο πένθυμος ημέρα είναι αυτή η ημέρα που σας λέγω. Διότι κατά την Κυριακή η Εκκλησία μας αναμιμνήσεται
την έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Αυτό το θλιβερό γεγονός είναι εκείνο που αναμιμνήσεται η Εκκλησία την ερχομένη Κυριακή. Γιατί εξώστη ο Αδάμ και τη Εύας εκ του Παραδείσου? Υπάρχει ένας λόγος. Γιατί ο Χριστός σταυρώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή? Υπάρχει άλλος λόγος. Και είναι αλληλένδετοι αυτοί οι δύο λόγοι. Ο Χριστός ήρθε να επαναφέρει τον Αδάμ και τους απογόνους του Αδάμ που εξώσαν την Κυριακή εις τον Παράδεισο. Και ο Αδάμ εξώστη εκ του Παραδείσου διότι δεν ενίστεψε. Γιατί εξώστη ο Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου? Τι αμάρτημα έκανε, κανέν έγλεψε κανέν? Έφαγε από κάτι που του είπε ο Θεός να μην φάει. Εξαιτίας της κοιλίας του εξώστη. Και τι του είχε πει να μην φάει? Πολλά πράγματα. Ένα, όπως λέει και σε εμάς αυτές τις ημέρες, όλα δικά σας, κρέας μόνον όχι. Και τα παράγωγα του κρέατος και βακαλάω και οψάριον και τα πάντα. Ένα όχι, όλα δικά σου, 999 δικά σου αυτή τη βδομάδα. Ένα όμως όχι δικό σου. Γιατί? Διότι αν θελήσεις χωρίς λόγους ασθενείας να κάνεις χρήση αυτού του ένα, σε περιμένει αυτό που έγινε την Κυριακή. Διότι και αυτοί, παρότι είχαν την ευλογία να πω όλα να φάνε, ένα να μην φάνε, έφαγαν και εξώστησαν και σταύρωσαν τον Χριστό, σταύρωσαν τον Θεό. Αυτό κάνεις εσύ. Είσαι αντίχριστος άνθρωπε με όλη τη σημασία της λέξεως και ανασταυρώνεις τον Χριστό όταν κάνεις αυτό το πράγμα. Εκτός και υπάρχει ασθένεια. Άμα υπάρχει ασθένεια, ο Χριστός, η Εκκλησία κάνουν πίσω. Συγκαταβαίνουν, δίδουν ευλογία και τη Μεγάλη Παρασκευή μπριτζόλες. Όταν όμως με τη βοήθεια του Θεού υπάρχει υγεία, αμαρτάνησαν τον Αδάμ και την Εύα, εφόσον εξακολουθείς εσύ καθ' στιγμή είναι η μητέρα σου η Εκκλησία. Γιατί για να είσαι πατέρα το Θεό και αδελφό το Χριστό, πρέπει να είσαι μητέρα την Εκκλησία. Άμα την Εκκλησία αν τη θεωρείς ως μητέρα σου, δεν έχεις ούτε τον Χριστό αδελφό ούτε τον Πατέρα Θεό. Διότι της Εκκλησίας γίνεσαι αδελφός του Χριστού και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Όσο λοιπόν δεν δέχεσαι αυτό, παραπεί τα απορρίπτεις όλα αυτά και σε περιμένει έξωση. Ο άνθρωπος δυστυχώς, παρότι πρέπει να χάσει μια φορά την Εδέμ, την χάνει δυο. Έχασε μια εν το πρόσωπο του Αδάμ και μια με τις ατασταλίες του, με την αδιαφορία του, με την αμαρτία του σήμερα. Αυτό λοιπόν διδάσκει. Αυτός που έρχεται τη Μεγάλη Παρασκευή, έρχεται όχι για να κάνει νούμερα, ούτε να δημιουργήσει καταστάσεις. Έρχεται να επαναφέρει αυτόν εν το Παραδείσο, ο οποίος συμμάρτησε κατά αυτήν την έννοια. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ να μην αμαρτήσεις αν θέλεις να επιστρέψεις στον Παράδεισο. Λένε οι άνθρωποι, παπάδες τα φτιάσανε αυτά καημένε, καλογέροι τα φτιάξανε αυτά, που ακούστηκε αυτό το πράγμα? Άκουσες ποτέ κανέναν να νομοθετήσει κατά της κοιλιάς του? Την παραδαρμένη όλη την χαϊδεύουμε και την περιποιούμεθα. Μπλανόμεθα. Η νηστεία ενομοθετήθηκε κατά το Μέγα Βασίλειο στον Παράδεισο. Την πρώτη εντολή έλαβε ο Αδάμ, λέγει. Από του ξύλου της γνώσεως ου φάγεστε. Το ου φάγεστε νηστείασε στην νομοθεσία. Αυτός πρώτο άκουσε νηστεία. Αυτό θα το νηστέψεις. Δεν θα το φας. Όλα δικά σου αυτό δεν θα το πειράξεις. Αν ενίστευε, λέει ο Αδάμ εκ του ξύλου, ου κάνε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Νηστεύσομεν τίνιν ή να εις τον Παράδεισον επανέλθομεν. Εκεί που δεν ενίστεψε αυτός και εξώστη, να νηστέψουμε εμείς να επανέλθομεν. Αυτός είναι ο λόγος. Από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο, υπάρχει και η νηστεία. Το θεωρούμε δευτερεύον πράγμα
Και βλέπετε ότι όχι μόνο τις 40 εμείς δεν νηστεύουμε, αλλά ούτε και τις άλλες ημέρες νηστεύουμε. Που θα έπρεπε ο άνθρωπος να το θεωρεί επάναγκες, δηλαδή απαραίτητο να νηστεύει τουλάχιστον 2 μέρες την εβδομάδα. Πάρτε ένα γιατρό, αλλά που να έχει συνείδηση και να λέει αλήθεια, και ρωτήστε τον: κακό θα κάνω στον οργανισμό μου, στην υγεία μου, αν Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύω, αν τρώω φρούτα μόνο της εποχής? Αν έχει συνείδηση, θα πρέπει να σου πει: κάνεις το καλύτερο πράγμα, φρεσκάρεις το αίμα σου, αφήνεις το σηκώτη σου να ξεκουραστεί, το πάνκρεας να ξεκουραστεί, τα πάντα να ξεκουραστούν. Φρεσκάρεις το αίμα σου, το κάνεις αλκαλικό από το ωραίο φρούτο ζάχαρο. Η καρδιά σου θα δουλεύει καλύτερα, η κυκλοφορία σου. Θα κοιμηθείς ανάλαφρα, δεν θα είναι πικρό το στόμα σου, τίποτα. Δεν το διδάσκουν, δεν το λένε. Για σκέψου να το κάνεις αυτό τόσες φορές. Τι ωφέλεια θα ήτανε? Εσείς οι κυράδες, τα αφήνετε και δουλεύει συνέχεια το ψυγείο σας, ή κάνετε και απόψυξη? Κάνετε και απόψυξη, εάν δεν είναι αυτομάτου αποψύξεως. Έτσι κάνει και ο οργανισμός. Το έχει ανάγκη, το θέλει, το ξεκούρασμα αυτό, το σύστημα αυτό. Ευλογία Θεού, ευλογία της υγείας, ευλογία του νοός, ευλογία των πάντων. Αν θέλετε, κάνετε μια πρόβα την ερχομένη εβδομάδα. Νηστέψτε τις 3 πρώτες ημέρες και φάτε. Καλά να μην φάτε τίποτα. Δεν μπορείτε. Φάτε φρούτα μόνο. Να δείτε πώς θα αισθανθείτε. Και αν φάτε όλη τη εβδομάδα φρούτα, θα πετάτε. Η πίεση της υπέρτασης θα πάει 13. Αυτομάτως. Θα πάει μόνη της κάτω. Δεν χρειάζονται φάρμακα. Χοληστερίνες και λοιπά και τα λοιπά θα κάμουν στην άκρη. Δεν έχουν τίποτα λιπαρά και τίποτα τοξίνες μέσα και λοιπά. Άγια πράγματα του Θεού. Για το καλό. Ή κάντε τότε διαφθεριπτώση το σταυρό σας να ξαναγίνει κατοχή. Να έρθουν μόνο λαχανίδες κάτω εδώ. Να φύγει η πίεση, να φύγουν τα στομάχια, να φύγουν, να αφήνουν καρδιές. Όλα να γίνει. Πρέπει να γίνει δηλαδή αναγκαστική. Γιατί να μην γίνει θεληματική? Και από όλα να τα χρησιμοποιούμε με την ώρα του στο καθένα, να είμαστε και σύμφωνοι με την υγεία μας και σύμφωνοι με το Θεό. Γιατί ανταρτεύουμε, γιατί κάνουμε το αντίθετο? Είναι και προς το δικό μας κακό αυτό το πράγμα. Δοκιμάστε το αν θέλετε, ευκαιρία που διατάσσει η Εκκλησία. Κάντε μια πρόβα, μια φρουτοθεραπεία την πρώτη εβδομάδα, όσες μέρες μπορέσετε, και θα με θυμηθείτε αυτό που σας λέγω. Το πώς θα κοιμηθείτε, το πώς θα περπατήσετε, το πώς θα αισθάνεστε. Αμέσως θα νιώσετε τη μεταβολία από την πρώτη μέρα. Φάτε κατά κόρον όσα θέλετε φρούτα. Άμα θέλετε φάτε καθόλου, φάτε και θα δείτε πώς θα γίνει. Αυτό λοιπόν το τεστ αυτής της εβδομάδος δεν είναι παράξενο. Γιατί ήκουσα και πολλούς και επιστήμονες λένε: τι ακούτε αυτούς τους ιστερικούς να σου λέει να φας το αυγό από την κότα και να μην τρως την κότα? Ας τα κοροϊδά, σφάμε τα αυγά αυτή και ας φάμε εμείς τα κοτόπουλα, σφάμε εμείς τις κότες. Έτσι μας λένε. Και το βάζουν αφιψηλού και το βλέπουν επιστημονικός και λογικός. Ακούς εκεί λέει να μην με αφήνει να φάω λάδι, λέει, και να με αφήνει να τρώω τις ελιές που κάνουν το λάδι. Επιτρέπεται λέει ταραμάς, λέει, και μπρίκ, και επιτρέπεται το ψάρι που κάνει το ταραμά και το μπρίκ. Και ποιος σου είπε ότι επιτρέπεται την καθαρά Δευτέρα εσύ να φας μπρίκ και ταραμά και χαλβάδες και τουρσά και τέτοια να κάνεις στο στομάχι δυναμίτη και να πιείς τις πεντοκάδες και να γυρίζεις μεθυσμένο? Ποιος το είπε αυτό ότι επιτρέπεται? Τι πάει να πει νηστεία, ξέρεις ελληνικά? Νηστεία είναι σύνθετος από το στερεωτικό νη και στεία, όχι φαγητό, όχι αλλαγή. Όχι φαγητό πάει να πει νηστεία. Τίποτα, ούτε νερό αν είναι δυνατόν. Τι πάει να πει καφέ και τσάι και κακάο και λοιπά? Τίποτα, νηστεία πάει να πει τίποτα. Κάμπτω και θα δεις τι θα γίνει. Αν σε έχουν εκεί πέρα σε καμιά εντατική παρακολούθηση, σου βάλουν νηστεία στον Ευαγγελισμό ή στον Ερυθρό, θα την κάνεις όλη τη βδομάδα. Για να σου κάνουν την αλφα εξέταση, σου κάνουν πυλογραφία, σου κάνουν νηστεία, ε! Κάνε το εδώ πέρα θεληματικά να μην τους χρειαστείς ποτέ. Να είναι καλά και να μην τους χρειαστείς ποτέ. Δεν κάνει ζημιά, δεν έχει κάνει λάθος. Και αν δεν επιτρέπει το λάδι και επιτρέπει το λάδι, το τσελιές, και αν δεν επιτρέπει την κότα και επιτρέπει το αυγό, έχει το λόγο της. Υπάρχει ειδικός λόγος που κάνει αυτό. Εκείνος που είπα γρηγορότερα,
να προσγειώσει τον άνθρωπο, ομαλός στην νηστεία. Έλεγα γρήγορα εκεί που μιλούσα κάτι που μου συνέβη προετών στο ψυχικό. Είχα τη γυναίκα μου σοβαρά άρρωστη και είχαμε ένα οικογενειακό γιατρό εδώ από την Αθήνα και τον φέραμε εκεί πέρα. Μπάση περιπτώσει την είδη, ήταν μεσημέρι. Και η γυναίκα μου που ήταν στο κρεβάτι, μου έκαμε νόημα κατά κάποιον τρόπο, κράτησε το γιατρό να φάτε μαζί το μεσημέρι. Να μην φύγει νηστικός από το ψυχικό, να κατέβει κάτω κλπ. Το είδε και αυτός, το κατάλαβε, το κατάλαβα και εγώ. Και της απαντώ. Αν πρόκειται να φάει από αυτά που θα φάω εγώ, ο γιατρός, να κάτσει να φάμε. Αλλιώς να πάει κάτω στο σπίτι του να φάει από τα δικά του. Γνωστή η μέθα, η μητέρα του θρήσκευε, μεγάλη οικογένεια, μου είπε ότι για τόσο κορόιδο με περνάς, μου λέει εμένα. Δηλαδή εμείς είμαστε κορόιδα, του λέω. Όχι, μου λέει, από αυτό, αυτό αφήνεις. Και μου είπε αυτό που σας είπα. Να φάω εγώ, λέει, αυγό, και αν τρώνε άλλοι, λέει, την κότα. Όχι, μου λέει Δημήτρη, δεν είμαι τόσο κορόιδο εγώ. Εγώ τρώω την κότα, λέει, και ας φάνε άλλοι τα αυγό. Καλά, του λέω, έλα κάτσε εδώ, αλλά να σε ρωτήσω κάτι πριν μην το ξεχάσω. Αν τυχόν, του λέω, και πάρει τα καλύτερα του τη γυναίκα, θα μπορώ να πάρω μια κοτούλα, τη λέω, να του φτιάξω λίγο ζουμί, να της δώσω, πού να σε βρίσκω εσένα. Όχι, και αμέσως, μου λέει, κότα. Τι να της πάρω. Από φιδέ, μου λέει, θα της δώσεις κότα αμέσως. Τον έχω πιάσει τώρα εγώ. Τι πρέπει, λέει, να της πάρω. Ένα κοτοπουλάκι. Και μάλιστα αδύνατο. Κάτσε κάτω. Έχει τη γνώμη, του λέω, ότι είσαι εξυπνότερος εσύ από την εκκλησία. Αυτό που λες εσύ, γιατρέ, τώρα, όχι κότα αλλά κοτόπουλο, και κάνεις και διάκριση μεταξύ κότας και κοτοπούλου. Έτσι και η εκκλησία κάνει διάκριση μεταξύ κότας και αυγού, του λέω. Αυτό που κάνεις εσύ σε αυτόν τον οργανισμό τον αδύνατον, για να τον σηκώσεις, αυτό κάνει η εκκλησία για να τον προσγειώσει τον οργανισμό, γιατρέ. Κόκαλο. Αυτό είναι, του λέω. Δεν είναι μολυσμένη η κότα και είναι καλό το αυγό της, ούτε οι ελιές και είναι κακό το λάδι τους. Όχι, αυτός είναι ο λόγος. Φόσον κάνεις διάκριση σε δύναμη μεταξύ του ζωμού της κότας και του κοτοπούλου, υπάρχει διάκριση, έτσι υπάρχει. Για να φας μια μερίδα, του λέω, κότα, γιατρέ, και να είναι και με βουτυράκι και τις πατατούλες εξεροψισμένο και κοκκινισμένο, πιάνουμε τις 1250 θερμίδες, να μην σου πω παραπάνω. Αυτό θέλει να αποφύγει. Αν φας ένα-δύο αυγά, 90 θερμίδες το καθένα έχει. Θα φας και λιγάκι τυράκι και ένα δάχτυλο ψωμί, θα πεις μια ψωβωτήρη κρασί, είσαι εντάξει. Περιορίζεις τις θερμίδες σου και προσγειώνεις ομαλώς τον οργανισμό σου. Αυτή είναι η μαθηματική, του λέω, που κάνει η εκκλησία, την οποία εσύ δεν διάβασες. Είσαι γιατρός καλός, ξέρεις την επιστήμη σου, αλλά αυτά τα μαθηματικά δεν τα έχεις διαβάσει. Πρόσεχε λοιπόν, διότι πρέπει να γίνεις και σωμάτων ιατρός και ψυχών ιατρός, όχι μόνο σωμάτων. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε πολλά αντίθετα πράγματα. Δεν είναι μολυσμένα, λοιπόν, αγαπητοί μου. Έχει λόγων ειδικών. Αυτός είναι ο λόγος. Εάν φας λάδι, παραδείγματι, μπορεί να φας και δύο πιάτα φασόλια, Και άμα φας δύο πιάτα φασόλια όμορφα, και ρίξει λαδάκι μέσα και στραμπουλήξει και κανιά μισοκάρα, αυτή, πώς τη λένε, και κοπανίσει και μισή οκά, ούτζα να έχουν 10 μπριτζόλες. 10 μπριτζόλες δεν πιάνουν χαρτοσά. Μπροστά σε δυο πιάτα φασόλια ή και ένα πιάτο καλά με το λαδάκι το καλό κλπ. Και κοπανίσεις και μισή οκά, φτάσαμε 3.000 θερμίδες. Γι' αυτό και νηστεία δεν είναι η αλλαγή του φαγητού. Και αργά φαγητό και λίγο φαγητό είναι νηστεία. Και αραιοφαγήσε και βραχυφαγήσε, λέει ο μεταφραστής. Και λίγο και αραιά. Όχι αλάδιαγο πολύ και λαδωμένο λίγο, όχι. Πάντοτε η νηστεία έχει μέτρα. Γι' αυτό και βλέπουμε και πολλούς μέσα στις μέρες της νηστείας, αυτές παχαίνουνε. Και δεν παχαίνουν γιατί ενίστευσαν, γιατί έφαγαν πολύ από αυτό και που νηστεύεται ακόμη. Φάγαν πολύ. Δεν έφαγαν λίγο, το κανονικό, να διατηρηθούν, να συντηρηθούν, αλλά τους έμεινε και τεπώ και παχαίνω, λέει, τις ημέρες αυτές. Βέβαια, εφόσον στραμπουλάς δύο φρατζόλες ψωμί, παχαίνεις. Δεν μπορεί να μην παχαίνεις. Φως τρως ένα πιάτο ελιές με γαρίτ και στόσο,
Νομίζω ότι έχει φάει λόγος και έχει φάει μοναχή σου, παχαίνεις, πώς θα κάνει. Και όταν κοπανάς ένα αυτό και πίνεις τόσο νερό εκ των υστέρων, παχαίνεις, τι θα κάνεις. Βέβαια, όταν μπέλεις δουλεύει, δεν μπλέντεις τώρα, δεν σαπουνίζεις και λοιπά. Οι ανεμιστήρες κάτω σαρώνουνε και τα τι αυτό, γιατί να μην παχύνεις. Και θα ζητήσεις έπειτα άλλα πράγματα. Έχουν λόγο, δημιουργούν λαρότητα, ξέρω με τον τρόπο και το αυτό που τα ομιλώ, όμως αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να πει ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια αυτή. Γι' αυτό να το προσέξετε και στον εαυτό σας να τον μάθετε, να τον διοικείτε να μην σας διοικεί, και την οικογένεια να την ουθετήσετε και να τη βάλετε σε ένα καλούπι. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο ειδικός λόγος, διότι είπε στον πρώτον άνθρωπο να μην φάει, εφόσον του τα επέτρεψε τα πάντα. Εδώ βέβαια όλα αυτά που συζητώ έχουν παρακλάδια, γεννούνται αμφιβολίες, ζητήματα, προβλήματα, όπως τα λέγαμε. Ένα που συναντούμε πάντοτε είναι εκείνο το ότι γιατί τα έφτασε δι' αυτή την περίπτωση ο Θεός. Αν ήταν μη το ένα, μη το άλλο, δεν τρώνε σήμερα, δεν τρώνε αύριο κλπ. Τότε δεν τα φτιάξε. Πας μέσα σε μια κρεαταγορά, παραδείγματι, και φεύγει ο νους σου από το είδος των κρεάτων. Τι θέλεις, από φασιανό, από γαλοπούλα, από, φτάνεις δεν ξέρω τι, μοσχάρια, πάλα, ζαρκάδια, αγριογούρουνα, κουνέλια, κοτόπουλα. Τι σταματά ο νους σου, τι να βλέπεις εκεί πέρα. Πας μέσα σε μια ψαραγορά, παραδείγματι, τι να δεις, αρχίζεις από μαρίδα, αστακό, ξέρω εγώ, συναγρίδες, τσιπούρες, βακαλάους, ροφούς. Τι δεν βλέπεις εκεί πέρα μέσα. Για ποιον τα έφτιαξα αυτά τα πράγματα, ενδιάφερητος. Το ωραίο δε ακόμη είναι μια σοφία στην κρεαταγορά που έχει φτιάξει ο Θεός. Πάσε παραδείγματι τώρα, τι έχει σφραγμένο ο κυρνίχος, ένα μοσχάρι, ένα βόδι. Πάω τώρα εγώ. Ξέρεις, η Νίκο, έχω εκεί την κυρά και λοιπά, εκεί το μικρό, θα ήθελα να σου δώσω λίγο μπον φιλέ. Πάει ο άλλος, παραδείγματι, ήθελα κυρνίκο καμιά μπριζολίτσα. Σου βγάλω μπριζόλα. Πάει ο άλλος, θέλω κάτι για ψητό και λοιπά. Σου βγάλω κιλότο. Πάει ο άλλος, θέλω για βραστό, θέλω. Έχω και για βραστό. Αν το εξετάσετε αυτό το βόδι, πόσα είδη ανθρώπων, επιθυμίες, ασθένειες και ανάγκες εξυπηρετεί, θα πείτε, Θεέ μου, τι ήξερες εσύ που το έφτιαξες αυτό το πράγμα έτσι. Θα σταματήσεις, δηλαδή αν είσαι φιλότιμο άνθρωπε, θα βγάλεις το καπέλο του σου μπροστά στη σοφία του Θεού. Από το ίδιο ζώο να πάρουν δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι που έχουν ανάλογο ανάγκη να πάρουν ένα μέρος από το ζώο αυτό, για την ανάγκη τους, για τον αρρωστό τους, μα για το κέφι τους, για το τραπέζι τους, από ένα ζώο και μόνο. Όλα τα έχει φτιάξει για τον άνθρωπο. Δόξα στο όνομά του. Αλλά ο άνθρωπος έγινε παλιάνθρωπος. Όταν λέω παλιάνθρωπος, εννοώ παλαιός άνθρωπος. Αν ήθελε ο άνθρωπος να αναζητήσει τον χρόνο και τον τρόπο της δημιουργίας, θα το μπορούσε να το ερμηνεύσει αυτό και να μην σοκάρετε. Σας μεταφέρω πίσω εκεί, όταν έφτιαχνε τους ανθρώπους. Ξέρετε ότι έφτιαξε τις θάλασσες, έφτιαξε τα βουνά, τη γη, τα υδρόβια, τα πτηνά, τα ζώα, τα φυτά, τους αγγέλους, τα πάντα. Και εφόσον τα έφτιαξε όλο αυτόν τον κόσμο, όλη αυτή την ομορφιά, στο τελευταίο έφτιαξε και τον κανακάρι τον άνθρωπο, τον βασιλιά, και τον έβαλε μέσα και γύρισε και, να μην πω τη λέξη αυτή γιατί είναι βλάσιμος, ο άνθρωπος ο αχάριστος, και συνετάχτη με το χτίσμα το διάβολο και απέρριψε το δημιουργό του. Σαν να του έλεγε τότε ο Θεός, άνθρωπε, αγάπη μου, παιδί μου, είναι μου, χαρά μου, όλα δικά σου αυτά. Και ίσανται όλα δικά του. Ο Παύλος το έχει ερμηνεύσει αυτό. Δεν το έχουμε προσέξει και συνδυάσει.
Γι' αυτό μας φαίνεται ανερμήνευτο. Πώς τα φτιάξε εσύ, μου λες, να μην τα μεταλάβω, να μην τα φάω, πόσο τα φτιάξε για μένα? Τα φτιάξε για σένα. Τα φτιάξε για τον άνθρωπο πρώτης πτώσεως, για τον οποίον πάντα έξεστη. Αλλά για τον άνθρωπο μετά την πτώση, μη συμμεθά μετά την πτώση, πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Δεν θέλει να φάει ο άλλος κρέας ψάρι μέρα νύχτα. Θέλει, αλλά έφτασε 19, δεν συμφέρει να φάω. Δεν θα ήθελε να πιει που του αρέσει το κοκκινέλι, ριτσίνα κλπ. Ναι, αλλά έχει 22 πεις, δεν συμφέρει να πιω. Δεν του αρέσει να γλεντά από το πρωί μέχρι το βράδυ κλπ. Ναι, αλλά του είπανε γιατροί ότι δεν συμφέρει να το κάνω. Τα θέλω και ξέρεις πως η καρδιά μου τα ζητάει, αλλά έλα που δεν κάνει, δεν συμφέρει. Είμεθα άνθρωποι ελαττωματικοί, είμεθα άνθρωποι επιρρεπείς, μεθα άνθρωποι που όλα αυτά μας βλάπτουν. Γι' αυτό μας έχει βάλει ένα όριο τώρα. Προσέξετε, συντήρηση, όχι απόλαυση. Διότι είσαστε ελαττωματικοί, είσαστε άρρωστοι και κατεξοχήν στην ψυχή και εξαρτάται από το έξω αυτό το σώμα που επιδρά εναντίον της ψυχής. Διότι πάντοτε το σώμα εργάζεται κατά της ψυχής. Ό,τι θέλει και επιθυμεί το σώμα, αν το εξετάσετε στην τελευταία ανάλυση, είναι εναντίον της ψυχής. Είναι η χαριστική βολή της ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητέ μου, αν έχεις αυτό το πρόβλημα, αυτό το λογισμό, έχει την απάντηση. Όλα για τον άνθρωπο, αλλά σήμερα ο άνθρωπος όπως τα κατάφερε. Μπορώ κι εγώ, κουβαλάω το στάρι στο σπίτι, φτιάχνει η γυναίκα μου πρόσφατα, φτιάχνει και 2-3 ψωμάκια, στάρι να και τρώμε. Εγώ κάθομαι και το κοιτάω. Μπορώ να φάω, αλλά δεν πρέπει να φάω όμως. Δεν επιτρέπεται να φάω, γιατί έχω διαβήτη, έχω ζάχαρο. Και το βλέπω από μακριά. Και ποιος τον έκανε το ζάχαρο? Ο ίδιος ήμουν αυτός. Έτρωγα καλά και λοιπά, χωρίς υπολογισμόν. Έλεγα ότι αυτά θα δουλεύουν μέσα, τα μεσίνια. Θα δουλεύουν τα μηχανήματα. Μέχρι εδώ, λέει, δεν μπορούμε άλλο. Και τώρα τα βλέπω από μακριά. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο τρόπος. Ήθελα ένα δαχτυλάκι καφεδάκι να πιω. Μου είπε πρεσβυτέρα, σου κάνω λιγάκι κλπ. Δεν κάνει. Το θέλει η καρδιά μου, το θέλω, το νοτικό. Λιγάκι να πάρω δύναμη να μπορώ να μιλήσω. Δεν κάνει. Δεν τον πήρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεράκι ήπια και ήρθα. Καταλάβατε. Δεν έχει λάθη ο Θεός. Αυτά μάλιστα πρέπει να μας ανακαλούν το τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να ξαναβρούμε την ευτυχία αυτή που θα είχαμε κοντά στο Θεό, εάν δεν επέφταμε. Δυστυχώς είμεθα κι εμείς οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, του εξωσθέντος μεθαύριο. Δεν βάλαμε μυαλό ακόμη. Δεν θελήσαμε να δούμε τη συνταγή που έδωσε, στο Θεό, που έδωσε στον άνθρωπο τον απόγονο του Αδάμ ο Θεός. Η ωραία φιλοσοφία, η ωραία αυτή φιλολογία, η νεκρόσιμος ακολουθία, μας υπενθυμίζει ωραία πράγματα. Πρώτα πρώτα μας υπενθυμίζει το πώς πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο τούτον. Πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Τι είσαι δυνατός, μα δεν τρέπεσαι που το λες. Έχεις χρήματα, μα δεν τρέπεσαι. Έχεις σοφία, μα δεν τρέπεσαι. Δεν ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα. Βλέπετε τον ίσιο εκεί πέρα. Ασθενέστερος του ίσιου είσαι. Πάντα σκιάς ασθενέστερα. Πάντα ονείρων απατηλότερα. Μία ροπή και ο ταυτά θάνατος διαδέχεται. Τίποτα. Χάνεσαι. Ποιος κι αν είσαι, ποιος θέλεις να είσαι. Ο Ναπολέον, ο Κάιζερ, ο Σολομών. Ποιος θέλεις να είσαι. Ο Στάλιν, ο Χίτλ, ποιος. Είσαι μικρός, είσαι τίποτα. Σημερινή, ο Νάσης, η Κάλλας. Ποιος θέλεις να είσαι. Σκιάσα στενέτερα. Πάνε, σβήσαν και τα ονόματά τους. Πού η φιλοσοφία όμως, το πιάσεις το θέμα. Φόσον υπάρχει λοιπόν θάνατος, λένε οι μάγκες, και το κορμί θα λιώσει, τι μου κοκορεύεσαι και τι μου λες ότι είσαι. Σκέψου το αυτό, φιλοσόφησε το αυτό. Πήγα, λέει, και είδα τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων, τι εστί, λέει, πλούσιος, τι εστί παίνεις, τι εστί αμαρτωλός, κόκαλα, λέει, να και του βασιλιά, να και του πτωχού, να και του... κόκαλα είναι, το πιστεύει ο άνθρωπος.
Σκέφτε ποτέ το νεκροταφείο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και ξέρεις ποιο ήμουν εγώ και τούτο και τ' άλλο, ε. Το νεκροταφείο ξέρει. Νεκροταφείο είμαι εγώ να ξέρω ποιος είσαι. Τράβα στο νεκροταφείο και θα μου πεις ποιος είσαι. Μεγάλη φιλοσοφία αυτή. Τίποτα. Τι λέγει ο πεθαμένος στο Χριστό. Φεύγει την ημέρα και ευλογεί ο παπάς σε λέγει. Μακαρία η οδός την πορεύει σήμερον. Που είναι βρώμικη για πολλούς. Τι μακαρία είναι η οδός. Βρώμικη για πολλούς. Και απεσία η οδός. Μπάση περιπτώσει. Λέει λοιπόν. Εύρον καγώ διά της μετανοίας την οδόν. Διαβάστε το. Λέξη προς λέξη και φιλοσοφήσετε. Μου έχει δοθεί ευκαιρία με τη χάρη του Θεού και έχω κάνει 15 ωριές ομιλίες στον άμμο μου απάνω, στη Γηδία δηλαδή. Υπάρχουν 15 ομιλίες. Διαβάστε να δείτε τη φιλοσοφία τη μεγάλη που υπάρχει εκεί. Εύρον καγώ διά της μετανοίας την οδόν. Όχι διά των έργων την οδόν. Διά της μετανοίας των οδόν. Τι είναι αυτό πάλι. Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Πήγαινε στην έρημο να βρεις τον τίμιο πρόδρομο να το ρωτήσεις. Πώς θα σωθώ. Μετανόησον. Ήγε γάρι βασιλεία των ερών. Μετάνοιας δικηρύττει αυτός. Μα να τα λέει σωστά. Κάτσε λίγο πιο πίσω που θα έρθει ο Χριστός. Θα έρθει και αυτός. Θα βγει και αυτός στο δημόσιο βίο. Θα πεθάνω εγώ. Θα μου το κόψω το κεφάλι. Θα πάω κάτω. Θα βρεθεί στο υπόδημο αυτός. Πώς τι θα κάνω κύριε. Μετανοείται. Ή και γάρι βασιλεία των ουρανών. Τι είναι αυτό πάλι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να κάνω κανένα καλό έργο να πάω. Μετάνοια ζητάει. Μετάνοια η εκκλησία. Μετάνοια ο πρόδρομος. Μετάνοια ο Κύριος. Μετάνοια οι πατέρες. Μετάνοια οι κήρυκες. Μετάνοια το Ευαγγέλιο. Μετανοείτε και πιστέψετε στο Ευαγγέλιο. Εγώ λέω κάνω κάτι. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Πως εν ουδέποτε μετενόησε για τις αμαρτίες του. Ουδέποτε εξομολογήθηκε. Ουδέποτε κοινώνησε και αν κοινωνεί κοινωνία αν εξομολόγησε αμετανόητος. Ουδέποτε έκανε το σωστό. Δεν ενίστεψε παιδιά δεν έκανε. Ημάρτησε, αδίκησε. Το αίμα αλλούνων έχει πάρει, κόπεδα αλλούνων έχει πάρει. Υδρότα αλλούνων έχει πάρει, ψέματα έχει κάνει. Κομπίνες έχει κάνει. Γυναίκες έχει στείλει στην κόλαση, άντρες έχει στείλει στην κόλαση. Αν είναι γυναίκα και ούτω καθεξής. Τι είπα να πει αν είναι καλά, κάνει καλά έργα. Μετανοείται λέγει. Δια της μετανοίας. Γιατί. Υπάρχει μέσα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εξώστη ο Αδάμ και η Εύα εκ του παρελθόντος. Διότι ημάρτησαν. Είναι η κοινή ομολογία και η ουσία. Έτσι είναι. Διότι ημάρτησαν. Παρήχουσαν. Αμαρτία πάνε πει λάθος. Ιστόχησαν του στόχου. Και εντούτοι. Έρχεται στο νου μου κάτι. Σε μια προγιασμένη ένα βράδυ μιλούσα προετών στην Ευαγγελίστρια στην Πάτρα. Ήταν ο νυν Ίδρας, ακόμη εκεί πρωτοσύγκυλος. Και ήτανε ο Μαχαρίτης ο Κωνσταντίνος το βράδυ χωροστατών στην Αγρυπνία. Και ανέβηκα επάνω να μιλήσω στο, πώς το λένε εκείνο εκεί, στον Άμβονα. Πώς ήταν ψηλός ο Άμβον, απέναντι ήτανε και καθότανε με την μπαστούνα του ο Μακαρίτης ο Κωνσταντίνος. Πήρα ευλογία και πήγα. Και σε μια στροφή εκεί ήρθε αυτή η συζήτηση που συζητούμε τώρα για αυτό στο νου μου. Και λέγω λοιπόν ότι γιατί εξώστη ο Αδάμ και Τσέβα του Παραδείσου. Λέγουν οι άνθρωποι διότι ημάρτησε. Ουχή λέγω. Και σταματάω. Αυτός λοιπόν. Τάχα σου λέει τι λέει αυτός. Δηλαδή ήταν έτοιμο να δώσει εντολή να με πιάσουν, να με κάνουν σηκωτό να με βγάλουν έξω. Και συνεχίζω και λέγω ουχή δια την αμαρτία μόνον, αλλά και δια την αμετανοησία. Οπ, ήρθε στα συγκαλά του, τον έβλεπα από εκεί, ήρθε στον εαυτόν του και ξανακάτσε καλά και κράτησε την μπαστούνα του. Σου λέει τι λέει αυτός. Και αυτή είναι η αλήθεια. Διότι ο Κύριος τους βόηθησε να μετανοήσουνε. Τους βόηθησε. Τους άφησε αντιμετώπους όλη την ημέρα. Να ειδούν τα χάλια τους. Να ειδούν ότι δεν έγιναν θεοί που τους είπε ο διάβολος. Και όταν δεις ότι απέτυχες και έχεις στοιχειώδες φιλότιμο, ταπείνωση, θα πεις έφτεξα, γελάστηκα. Πάρε μου το κεφάλι. Μετανοώ.
Δεν μετενόησαν. Δεν μετενόησαν. Διότι βλέπετε ο Κύριος, μόλις ημάρτησαν, δεν πήγαν. Ω, σε πιάνω επ' αυτοφόρο. Στο αυτόφορο. Όχι. Τον άφησε. Τον βόχισε. Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι ρε παιδί μου. Τη φωνή σου λέει ήκουσον και εκρύβει. Σ' άκουσα λέει που περπατούσε, ήκουσον και εκρύβει. Καλά λέει, γιατί εκρύβει. Μήπως λέει έφαγες από εκείνο που σου είπα και λοιπά. Τον βοηθάει. Μήπως. Όσον το ξέρει ότι έφαγε. Τον βοηθάει όμως. Κοιτάει να του εκμιεύσει μετάνοια. Πράγμα το οποίο έκανε και στον Κάιν. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου. Τον έφερε σε φιλότιμο. Πώς εγώ λέει, είμαι λέει φύλακας του αδελφού μου. Πάνω βρεις άμα τον θέλεις. Απάντηση. Το αίμα του κράζει ενώπιόν μου. Ξέρω που είναι και το αίμα του φωνάζει. Φουρτούνα σου, αλίμονο σου. Και αυτό τον άφησε και τον Αδάμ τον άφησε. Και δεν μετενόησαν. Μετεδίβασαν την ευθύνη και κατηγόρησαν τον Θεό. Η Εύα, όφης με εξυπάτησε, εγώ δε φταίω, εσύ τον έφτιασε, εσύ φταίς. Ο Αδάμ η Εύα με εξυπάτησε, εσύ την έφτιαξε, εσύ φταίς. Εμείς είμαστε πουλάκια αθώα. Έτσι είστε. Κοπιάστε μου. Και τους πετάει και τους δύο έξω. Και τον κλείνει τον παράδεισο. Τον κλείνει τον κήπο. Παράδεισος είναι κήπος. Περβόλησε. Τον κλείνει τον κήπο. Και βάνει λέει και πυρήνη ρομφαία. Με αρχάγγελο και φύλατε την πύλη έξω. Έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει μάλλον ποτέ σας την ημέρα της σταυροπροσυνήσεως με θάβρο τη μεγάλη τεσσαρακοστή που λέει εκεί σε ένα μέρος ουκέτη πυρήνη ρομφαία φυλάτη τον παράδεισο. Ήρθε ο Σταυρός, ήρθε ο Χριστός, τα καθάρισε και επέτρεψε να ξαναμπούνε οι άνθρωποι μέσα. Επαναφορά στον παράδεισο. Έχει ωραία υμνολογία. Αν έχετε τριώδιο, δεν σας ομιλώ από αυτό. Αν έχετε τριώδιο σπίτι σας, ανοίξετε τα τροπάρια του Σαββάτου το βράδυ μεθαύριο της Τυρινής και ανήμερα στο πρωινό θα κλάψετε. Είναι αδύνατο να αντιπαρέλθετε τη στάση των πρωτοπλάστων όταν εξώστησαν. Πώς ζητούν, πώς βάζουν εκεί μεσίτα στα δέντρα. Δευτέρα το πρωί είναι απ' έξω και οι δύο και παρακαλούν και κλαίουν και θρυνούν τύπτοντας με τα χέρια το πρόσωπό τους και παρακαλούν τα δέντρα του παραδείσου. Παράδεισε πάνδημε. Για το... Δεν θυμάμαι να σας τα πω απ' έξω, έχω και μυαλό γέρασα. Τα αναφέρει εκεί και παρουσιάζει να κλαίει. Και εμείς θα πολλάμε τον αετό τη Δευτέρα. Πολλάμε τον αετό εμείς τη Δευτέρα. Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι μέσα. Στην εκκλησία να ακούσουμε τις ώρες. Να κλειστούμε μέσα προσευχόμενοι και να πάμε το απόγευμα σε αυτό το κατανυχτικό εκεί απόδειπνο κλπ. Για να νιώσουμε την ωραιότερα ημέρα της ζωής μας. Γι' αυτό ακριβώς ζητάει μετάνοια. Γι' αυτό ακριβώς υπενθυμίζει μετάνοια. Γι' αυτό ακριβώς κηρύττει μετάνοια. Τίποτα άλλο δεν κηρύττει. Μετάνοια κηρύττει από τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, όταν ο άνθρωπος ξεζαλιστεί από το όζον της αμαρτίας που του ζαλίζει το κεφάλι, διότι η αμαρτία είναι δηλητήριο στην ψυχή και βγάζει ένα τυτικό αέριο που ζαλίζει το νου του ανθρώπου και τη μάνα την κάνει θηρίο και τον πατέρα τον κάνει λιοντάρι και τον αδελφό τον κάνει γουρούνι, δεν ξέρω τι το κάνει και ούτω καθεξής. Αυτό θέλει τη μετάνοια αυτή, την κάθαρση της ψυχής δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως και τότε και ό,τι μπορεί θα κάνει και ένα κομμάτι ψωμί θα δώσει και το σακάκι του μπορεί να δώσει και εκ του περισσεύματος και εκ του ιστερόμας μπορεί να κάνει. Τότε είναι ευλογημένα όλα τα έργα του ανθρώπου, τα αγαθά τα οποία θα τα βρει μια μέρα που του τακτοποιούν θέση στον παράδεισον ουχή είσοδον όπως σας είπα και άλλοτε, τότε θα τα καταλάβει. Αυτά θέλει, αυτά του αρέσουν του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ζητάει μετάνοια από τον άνθρωπο. Εκεί που δεν μετενόησαν οι πρώτοι, να μετανοήσουν οι δεύτεροι. Αυτό ακριβώς ζητάει. Δια της ταυτοπαθίας. Εξώστη ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας και της αμετανοησίας. Σήμερα λοιπόν ζητάει μετάνοια και αναμαρτησία. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αναμαρτησία, τουλάχιστον να υπάρχει μετάνοια. Ο Θεός είναι αγαθός, δεν θα μας πιάσει. Περιμένω να αμαρτήσεις για να σε βάλω στην κόλαση. Όχι. Περιμένω να μετανοήσεις, να σε τριγύσω, να σε βάλω στον παράδεισο. Δεν το κάνει ποτέ αυτό ο Θεός.
Γιατί εμείς είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανοία, πίπτομεν, άνθρωποι είμεθα. Γι' αυτό και το υπενθυμίζουμε και του λέμε, εμνήστης Κύριε, χούσες μεν. Τι περιμένεις από χωματένιους ανθρώπους? Περιμένεις να κάνουμε έργα δίκαια? Πάσα η δικαιοσύνη ημών, ο δράκος αποκαθημένης. Όπως λέγαμε και άλλοτε που λέει ο Ισαΐας. Αυτές είναι οι σκέψεις που πρέπει να πριτανεύουν στους ανθρώπους αυτές τις ημέρες. Αυτές είναι οι σκέψεις. Ότι διερχόμεθα μια πένθυμο περίοδο. Περιστατικά, ο ήλιος λέει να απέκρυψε τα σακτίνα σου. Η σελήνη έγινε σαν τζουβάλι, τρίχινο έγινε εκεί. Οι άγγελοι έτριβαν τα μάτια τους. Όταν ο βασιλεύς, ο άνθρωπος, εξώστη και έπεσε η αυλαία του παραδείσου. Και χρειάστηκε για να ξαναανοίξει, για να έρθει επαφή, για να ξαναγίνει η συγγένεια μεταξύ Θεού Πατρός και παιδιού ανθρώπου, να σταυρωθεί ο ίδιος ο Θεός. Από εκεί μπορεί να καταλάβεις. Για να καταλάβεις τι αξία έχει αυτό το κολοκύθι που κρατάω στα χέρια μου, πρέπει να το εκτιμήσεις από πόσο θα το αγοράσεις. Άσου που να πούμε 10.000, α, δεις πόσο αξίζει από την αγορά. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει, εγώ είμαι, λέει, σκουλίκι, λέει, τι είμαι εγώ, λέει ο άνθρωπος. Και όταν σε πατάνε στον κάλο του εγώ, σου πατά την παντόφρα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εσύ το σκουλίκι, τώρα ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω ότι έχεις τόσα αξία όσα έχει το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό. Πηγαίνετε να αγοράσετε από τράπεζα αίματος αίμα για τον συνάνθρωπό σας, που είναι αίμα πόρνων, που είναι αίμα μοιχών, που είναι αίμα κινέδων, που είναι αίμα ξεφτυλισμένων. 5 δραχμές στο γραμμάριο το έχουν φτάσει τώρα στη μαύρη αγορά. Το αίμα του ανθρώπου, το αίμα του Θεού πόσο έχει? Γι' αυτό είπε ο Χριστός, αν λέει όλο τον κόσμο κερδίσεις και τη ζημιωθείς την ψυχή σου, λέει τι προσαρμόζεσαι. Όλος ο κόσμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει, να εξαγοράσει μια ψυχή, να τη βγάλει από την κόλαση και να τη φέρει στον παράδεισο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τέτοιες ημέρες είναι αυτή η εβδομάδα. Αυτόν τον λόγο έχει της νηστείας. Αυτήν την εκπαίδευση κάνει στο σώμα και αυτή την υπενθύμηση κάνει για την ψυχή. Αυτά τα περιστατικά συνέβησαν τότε εκεί πίσω και γι' αυτό εξώστηκε και ο Αδάμ. Και εμείς αν θέλουμε να επιστρέψουμε στον παράδεισο, πρέπει να κάνουμε το τελείως αντίθετο από εκείνο που έκαναν οι άνθρωποι εκείνοι εκεί. Δια της ταυτοπαθίας. Αυτοί δεν μάρτυσαν και δεν μετανόησαν, εμείς να μην αμαρτήσουμε και να μετανοήσουμε. Και αν δεν, και αν αμαρτήσουμε σαν άνθρωποι που θα πέσουμε, τουλάχιστον να εξομολογούμεθα. Είναι το φιλάνθρωπον μυστήριον. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μπει την καθαρά εβδομάδα αμετανόητος, ανεξομολόητος, ανσυνδικολόητος με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Εάν πάτε σε εκκλησίες που υπάρχουν επίσκοποι κλπ. Το βράδυ της Κυριακής, θα δείτε πράγματα κατανυχτικά και πράγματα ωραία. Τα άκουγα, δεν τα είχα ζήσει. Συνέβη κάποτε προετών να είμαι την ημέρα μεθαύριο της Στυροφάγου να ομιλώ στο Βόλο, στη Μητριάδος, εκεί μίλησα. Ζούσε ακόμη ο Δαμασκηνός ο Κορίνθου. Έπειτα πήγε ο Περιστεράς και τώρα είναι ο άλλος ο Παρασκευιάδης. Λοιπόν, μίλησα το πρωί σε μια εκκλησία, έπειτα μίλησα στη Μητρόπολη και το απόγευμα μου τηλεφωνεί που είμαι στο ξενοδοχείο να πάω να μιλήσω στον Εσπερινό. Εγώ ντράπηκα να πάω να μιλήσω στον Εσπερινό και του λέω, γεροντά μου, άσε να φύγουμε εμείς. Θα φύγετε, μου λέει, το πρωί? Δεν θα φύγετε απόψε. Θα έρθεις, μου λέει, να μιλήσεις στις 5, έχουμε αυτό. Του λέω, και μου λέει, θα είναι, μου λέει, όλος ο κλήρος και λοιπά και λοιπά, μου λέει, όπως είναι στην πρώτη εκκλησία. Εγώ τότε ντράπηκα ακόμη πιο πολύ, διότι εφόσον θα είναι όλος ο κλήρος της εκκλησίας, της Μητροπόλεως εκεί, θα είναι και οι ιεροκήρυκες. Δεν εννοείται λοιπόν μπροστά σε τόσο ιεροκήρυκα, σε τον ίδιο, να μιλήσω εγώ ένας λαϊκός από την Αθήνα. Δεν πήγαινε αυτό το πράγμα. Του λέω, ένας λόγος που κάνουμε κάνει, να μην... θα έρθεις, μου λέει. Έτσι από τη λέω, θα έρθεις, το κλείνω. Με τον άλλο που είμαστε μαζί, μιλήσαμε τη γνώμη μας. Πάμε, μου λέει, εφόσον σου λέει. Μα είναι ντροπή, ρε Κώστα, του λέω, να ανεβώ στον Άβωνα και να από κάτω κατά μαυρο ράσο κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Πήγα. Και όταν ήρθε η ώρα, ανέβηκα να μιλήσω. Μίλησα. Εκείνο όμως που είδα εκ των υστέρων, τι να σας πω. Η καρδιά μου τσάκισε. Εγωνάτισε ο δεσπότης στην ωραία πύλη και ζήτησε
με λόγια κατανυχτικά συγχώρηση από τον κλήρο του και από όλο το λαό. Και ήρχε το τώρα και τους έβαλε τρεις μετάνοιες, διότι από αύριο εισερχόμεθα σε εποχή προσευχής, νηστείας και προετοιμασίας και δεν μπορούμε να μπούμε με πικρία και με αμαρτίες. Και έπειτα ήρχε το ένας-ένας από τους κληρικούς, μετάνια ο ένας, μετάνια ο άλλος. Φιλιώσανται και τους περνούσε μέσα στο ιερό. Κατά αυτή την έννοια. Τρεις ώρες έκανε. Έπειτα με όλο το λαό. Όσος ήταν εκεί. Μετάνια ο ένας, μετάνια ο άλλος. Το φίδιμα στο κεφάλι αυτός και πήγαινε προς τα δοθή γυναίκες, οι άντρες. Ένα πράγμα που το διάβαζα ότι γίνεται, δεν το είχα ήδη. Δεν το είχα ήδη. Αν λοιπόν δεν γίνει αυτό μεταξύ των αδελφών, μεταξύ του κληρού και του λαού, μεταξύ των συγγενών, μεταξύ των οικείων, που βγαίνει η κοπέλα και χτυπάει την πόρτα στα μούτρα της μαμάς ή ο γιος στα μούτρα του μπαμπά και περιμένει να ειδεί έλεος και μου ετοιμάζεται να πάρει το δώρο του Πάσχα και την άδεια και να πάει την κρουαζέρα του, αλίμονο του. Εμείς πρέπει να μπούμε ως περιστέρια. Άνθρωποι είμεθα, αλλά εφόσον υπάρχει μετάνοια, γιατί να μην γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ σας το προτρέπω. Συμφιλιωθείτε, αγαπήσετε, συγχωρηθείτε και ούτω βοήσουμε. Και έτσι θα προχωρήσουμε να μπούμε στην καθαρά εβδομάδα. Που δεν είναι αφεαυτής καθαρά. Εάν εμείς μείνουμε καθαροί απορρίπου, θα είναι καθαρά και η εβδομάς. Αν εμείς δεν μείνουμε καθαροί, δεν είναι η εβδομάς. Η εβδομάδα αφηρημένη έννοια. Τι πάει να πει καθαρά εβδομάς. Ή χρυσούς αιών του Περικλέως. Εμείς...